Και ξαφνικά φώτισαν ακόμα παραπάνω τα χριστουγεννιάτικα σοκάκια του Ρεθύμνου και συγκεκριμένα η οδός Τζάνε Μπουνιαλή στα Πεταλάδικα. Κυρίες, κύριοι, χρόνια πολλά σε όλους. Καλές γιορτές. Μια παρέα 10 και πλέον ανθρώπων που διατηρούν επιχειρήσεις και οι φίλοι τους στα Πεταλάδικα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, δίπλα στη Μεγάλη Πόρτα, αποφάσισαν να κάνουν πιο χριστουγεννιάτικες τις ζωές ντόπιων και επισκεπτών. Εδώ και χρόνια σχεδίαζαν τη δράση τους και για ένα ολόκληρο μήνα ανελιπώς έστειναν τη φωτεινή παραμυθένια χριστουγεννιάτικη οπτασία τους. Εργαστήκαμε πάνω από 10 άνθρωποι για ένα μήνα. Με πάρα πολλά τεστ, με πάρα πολλά προβλήματα, με βροχή σήμερα συνδέσαμε και κάναμε τους τελικούς ελέγχους, αλλά ήμασταν όλοι εδώ παρόν για να δείτε αυτό το αποτέλεσμα. Ελπίζω και εύχομαι και η καινούργια πόλη να ακολουθήσει το παράδειγμα της συνεργασίας που έχουν κάποιοι δρόμοι μέσα στην πόλη μας και να είμαστε όλοι μαζί όλη τη χρονιά να κάνουμε όμορφα πράγματα. Είναι μια παρέμβαση που, όπως τονίζει η επιχειρηματίας της περιοχής Κατερίνα Μανετάκη, δίνει το παράδειγμα ώστε και οι μικρές γειτονιές της πόλης να ομορφαίνουν με πρωτοβουλία των κατοίκων τους. Μέσα στην κρίση πήραμε την απόφαση, γιατί μόνοι μας φτιάχνουμε τη διάθεσή μας. Δεν περιμένουμε κανέναν και τίποτα. Απαιτώ από το Δήμο να μου ανταποδίδει πράγματα που έχουν να κάνουν την ασφάλεια, την υγεία, τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, τις μεγάλες πλατείες, τους μεγάλους δρόμους. Οι μικρές γειτονιές της πόλης οφείλουν να αγαπιούνται πρωτίστως από τους ανθρώπους που τις κατοικούν. Την όμορφη αυτή κίνηση χαιρέτησε και η πρόεδρος της ΚΕΔΙΡ, Πέπη Μπυρλυράκη, ελπίζοντας ότι και οι γειτονιές στη νέα πόλη του Ρεθύμνου θα αναλάβουν αντίστοιχη δράση. Άλλη μία ιδιωτική πρωτοβουλία που λέει πολλά. Τα Χριστούγεννα, όλες οι γιορτές, αλλά και η καθημερινότητα, εξαρτώνται από τον καθένα από εμάς. Πολλοί λοιπόν αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται ούτε η βοήθεια των άλλων όταν είναι ενωμένοι μαζί οι πολίτες μιας πόλης.